Γιάννη Σαραντάκος κοντά μας. Καλημέρα, Γιάννη. Αλφή. Ακούγαμε εδώ πολύ προσεκτικά την κυρία Λινού. Πολύ σοβαρή επιστήμονα, κυρία Λινού. Νομίζω ότι είπε, αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για όσους και όσες το πήραν το εμβόλιο. Έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί υπάρχει μια ανησυχία ότι θα γίνει μια σπέκουλα γύρω από. Και κάποια από τα πρωτοσέλιδα που διαβάσατε, από ό,τι καταλαβαίνω, έχουν ξεκινήσει την σπέκουλα. Ελπίζω να μην αποτελέσει αντικείμενο και προεκλογική αντιπαράθεση όλο αυτό και πάμε πίσω στην πανδημία και σε διάφορα άλλα περίεργα που ακούγονταν τότε για το microchip και όλα τα διάφορα. Ναι, και η Αλληνού ξεχωρίζει για τη σοβαρότητά της και φάνηκε από την τελευταία της απάντηση. Ακριβώς. Στο πολιτικό της σχόλιο, ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε, γιατί είμαστε αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές. Έχουμε μετρήσει, παιδιά. 29 και σήμερα. 29 και σήμερα, δεν είναι. 9 τέτοια μέρες τον επόμενο μήνα ακριβώς θα έχουμε εκλογές. 9 του μηνός, έτσι. 9 Ιουνίου στις κάλπες. Τέλεια. Και πάμε στρατό είναι και μετά τις μέρες που λέμε πέντε και σήμερα. Άντε να περάσει και αυτό, παιδιά. Άντε να περάσει και αυτό. Ναι, πάντα πέσανε μαζί οι εκλογές στο τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, είχαμε, δόξα Θεώ, κάθε χρόνο και μια εκλογική αναμέτρηση. Είχαμε, είχαμε και δύο. Πολύ το δίκιο, ναι. Είχαμε και τις εθνικές, είχαμε τις δημοτικές, τώρα τις ευρωεκλογές. Ναι. Μια χαρά. Γιάννη, πάμε να δούμε λίγο στόχους τώρα, τι ζητάει και η πλευρά της κυβέρνησης. Νομίζω ότι πια ότι καθαρίζουν οι στόχοι. Έχουν καθαρίσει με τις τοποθετήσεις όλων κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Έχει καθαρίσει το τοπίο για το τι ζητάει ο καθένας. Χθες ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέντευξή του στο πρώτο θέμα, νομίζω ότι επανέλαβε, ξεκαθάρισε ότι το 33% είναι ο πύχης τον οποίο ο ίδιος θέτει. Ο κ. Κασελάκης επίσης έχει πει ότι θέλει να είναι δεύτερος. Έχει αποφασίσει να μην μιλήσει με αριθμούς ακόμα ο κ. Κασελάκης. Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα πει, ελπίζω να καταλήξει έναν αριθμό. Αυτά που ξέρουμε δεν είναι το 17 που... Το 17 είναι, είχε πει και 20, έχει πει και άλλα. Είναι εφικτή η πλήρης ανατροπή, έχει πει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι άμα είναι δεύτερος, νομίζω θα είναι καλά και ο ίδιος. Αν είναι δεύτερος με πάνω από 17, θα είναι ακόμα καλύτερα. Δεν το συζητώ. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει θέσει το στόχο να είναι δεύτερο κόμμα χωρίς ποσοστό. Σε άλλη συγκυρία πολιτική. Και τώρα έχουν αρχίσει οι σύντροφοι και το θυμίζουν. Ναι, δεν έχει αλλάξει ο στόχος του κ. Ανδρουλάκη. Όχι, όχι, τη δεύτερη θέση. Συγκυρία μπορεί να έχει αλλάξει. Ο στόχος δεν έχει αλλάξει. Τώρα ρωτάς ανδρουλακικούς στο Πασόκ και λένε, παιδιά, το είναι, ο στόχος είναι το καλύτερο δυνατό. Ναι. Ρωτάς ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι στον κύκλο του Νίκου Ανδρουλάκη, σου λένε ότι έχει πει ο πρόεδρος. Δεύτερη θέση. Μα νομίζω ότι την επομένη των εκλογών, μάλλον το ίδιο βράδυ, θα μετρήσει αυτό που ο κάθε ηγέτης έχει πει. Έτσι. Όχι το κάθε στέλεχος, μετριοπαθές ή υπεραισιόδοξο. Ο έχει πρόεδρος πει του κάθε κόμματος. Ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος δημοκράτης μπορεί να πει ότι θέλω να πάρω 41%, ας πούμε. Δεν θα μετρήσει αυτή η δήλωση. Το 33% του Μητσοτάκη θα μετρήσει. Του Κασελάκη το δεύτερη θέση πάνω από 17. Του Ανδρουλάκη δεύτερο κόμμα. Άρα νομίζω ότι το βράδυ των εκλογών αυτός ο οποίος θα κληθεί να δικαιολογήσει την πρόβλεψή του είναι ο πρόεδρος. Ναι, καλά, σίγουρα. Και εκείνος θα πρέπει αυτός μετά, θα πιστωθεί ή θα χρεωθεί. Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης και αυτό που λέει ο Γιώργος είναι σωστό. Ότι αν πάει καλά το κόμμα, ο πρόεδρος το πιστώνεται. Mm. Αν δεν πετύχει το στόχο, ο πρόεδρος το πιστώνεται. Να απλά στην επιτυχία κι εμείς είμαστε ότι εγώ. Εγώ φταίω γι' αυτό, αλλά στην αποτυχία ψάχνουμε να βρούμε και λιγάκι ότι και κάποιος άλλος έφταιξε. Ναι, αλλά είναι πολύ δύσκολο εκεί. Γιατί ουσιαστικά είναι προσωποπαγή. Δηλαδή και ακόμα και ο κ. Κασελάκης έχει καθαρίσει το σωκοματικό τοπίο. Δεν διαφωνεί κανείς, δεν διαφοροποιείται κανείς. Δίπλα-δίπλα με την κυρία Γιώργο Βασίλη ήταν στην Άρτα. Ναι, που παραλίγο να ήταν αντίπαλοι σε σωκοματική διαδικασία. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν νομίζω ότι αμφισβητείται από κανέναν. Ακόμα και κάποιοι που είχαν μια διαφορετική άποψη. Δεν τους έχω δει, την κυρία Γιανακοπούλου, τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Όχι, όχι. Δεν φαίνονται πουθενά. Άλλωστε είναι και όλοι οι πολιτικοί είναι στρατιώτες με τη μία έννοια. Ότι πάνε σε εκλογές, δεν διαφοροποιείται κανένας αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό λέω. Για να μην ότι... χρεωθεί κανείς την. Ή να μην δώσει το άλλο αυτό που λέει η Άννα, ότι δεν φταίω εγώ, με υπονομεύσαν ναι, και πήγα. Ακριβώς. Άρα και ο κ. Ανδρουλάκης, αν είναι τρίτος, εγώ δεν ξέρω, τις δημοσκοπήσεις διαβάζω, νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη. Ναι. Πάντως η κούρσα τώρα αρχίζει. Δηλαδή, παίρνεις υπουργό και να συνεννοηθείς να σου έρθει, ξέρω εγώ, σε δύο μέρες. Και σου λέει ναι, και σε παίρνει μετά από μισή ώρα και σου λέει: με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν τότε να είμαι εκεί. Πάλι καλά, γιατί είναι. Ξέρω και συναδέλφους που παίρνουν τηλέφωνο υπουργούς και τους βρίσκουν σε διάφορες περιφέρειες. Ήδη. Δηλαδή δεν παίρνουν στη δικασία θα έρθω. Στο στρατό τα λέγαμε μπαλάκια αυτά. Δηλαδή το να σε παίρνει σήμερα θα κάνεις αυτό. Γιάννη, πώς πάμε σε αυτό το κομμάτι. Ήδη έχει ξεκινήσει. Νομίζω ότι αν αναζητήσει τον κύριο Γεωργιάδη θα το βρείτε στην Κοζάνη. Αν αναζητήσει τον κύριο Βοήδη θα το βρείτε στην Τρίπολη. Νομίζω ότι ο κύριο Δεμβία ανεβαίνει πάλι στην Θεσσαλονίκη. Εγώ θα επιμείνω ότι μια δύσκολη περιφέρεια είναι η Θεσσαλία που θα πάει ο κ. Χατζηδάκης νομίζω το Σαββατοκύριακο και νομίζω την άλλη εβδομάδα θα πάει ο κ. Κασελάκης. Η Θεσσαλία
θυμηθείτε με, εκτός του γεωγραφικού κέντρου, θα είναι και πολιτικό κέντρο σε αυτές τις εκλογές. Θεσσαλία. Α, ναι, 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 ναι. Εκεί η Μακεδονία για άλλους λόγους. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το κύριο Χατζηδάκη. Ναι, okay. Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Νομίζω ότι έχει μια λογική, αν το διαβάσουμε και λίγο οικονομοτεχνικά το θέμα. Που έχει τα λεφτά για τα... Δεν θέλω να πιστέψω ότι θα γίνουν προεκλογικές εξαγγελίες τώρα. Υποθέτω ότι απλώς ο Χατζηδάκης είναι πιο ήπιος, φαντάζομαι, και γνωρίζει και τις οικονομικές δυνατότητες. Θυμίζω αγρότες, θυμίζω αντιπλημμυρικά έργα, θυμίζω προβλήματα πολλά με αποζημιώσεις από τον Ντάνιελ. Καθυστερήσεις, ιστορία. Και φυσικά θυμίζω και Τέμπη. Έτσι, το οποίο δεν ξέρω αν αφορά μόνο τη Θεσσαλία, είναι συνολικότερο το θέμα. Και νομίζω ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός πηγαίνει Χαϊδάρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης δίνει μεγάλο βάρος στην Αττική. Η Αττική άλλωστε είναι αθριζόμενες οι περιφέρειες, μεγαλύτερος νομός σε ψηφοφόρους στην χώρα. Οπότε θα τον βλέπουμε σχεδόν μέρα παραμέρα σε περιοχή της Αττικής. Ήταν στο Μαρούσι πριν το Πάσχα. Τώρα πάει στο Χαϊδάρι, σε μια περιφέρεια όπου η Νέα Δημοκρατία, παρότι ήταν πρώτη, δεν στις τελευταίες εκλογές εννοώ, θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη προφανώς και γι' αυτό πάει ο κ. Μητσοτάκης εκεί. Θα υπάρξουν και άλλες επισκέψεις, κυρίως και στα νότια προάστια, όπου εκεί η Νέα Δημοκρατία μεν είναι δυνατή, αλλά θέλουν να ανεβάσουν τα ποσοστά εκεί, για να μπορέσουν πιθανώς να καλύψουν κάποιες απώλειες από άλλες περιφέρειες. Τον κ. Μητσοτάκη θα τον δούμε στη Χίο την Παρασκευή. Επίσης σημαντικό θέμα, μεταναστευτικό. Βέβαια. Θεωρεί η κυβέρνηση ότι έχει πάει καλά εκεί, ότι δεν είναι οι ροές που ήταν, ότι έχει δουλέψει το έργο και θα δείτε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα αναφερθεί από τη Χίο στο μεταναστευτικό. Την ίδια ώρα ο κ. Κασελάκης. Για πάμε για τον κ. Κασελάκη. Τη Βόρεια Ήπειρο. Εδώ τώρα υπάρχει ένα θεματάκι. Το λέγαμε. Γιατί διαβάζαμε το πλάνο του ταξιδιού του. Ναι. Και σαν να μου φαίνεται ότι λείπει η χυμάρα. Ναι, ισχύει. Γιατί έγινε αυτό? Προφανώς γιατί δεν θέλει ο κ. Κασελάκης να δείξει ότι ακολουθεί. Γιατί αν πάει στη χυμάρα, θα πρέπει προφανώς να επισκεφθεί και το Φέντι Μπελέρι, έτσι. Ο Μπελέρι δεν είναι στη χυμάρα, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Φίερι. Ναι, αλλά θα πρέπει να συναντηθεί με ανθρώπους του Μπελέρι. Ωραία. Επειδή είναι υποψήφιος, και πού είναι το κακό, το πρόβλημα, δηλαδή. Φαντάζομαι ότι δεν θα θελήσει να δει την οικογένεια ενός υποψηφίου ευρωβουλευτή με το αντίπαλο κόμμα, υποθέτω. Δεν είναι υποψήφιος ευρωβουλευτής. Είναι ένας Έλληνας, ο οποίος είναι εκλεγμένος δήμαρχος και είναι στη φυλακή. Για τον κύριο Κασελάκη όμως είναι και υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό και δεν πάει στη χυμάρα, κατά τη γνώμη μου. Άρα επικρατεί, θεώρησες, η δεύτερη ιδιότητα. Υπάρχει η δεύτερη ιδιότητα, υπάρχει η κομματική. Δεν είναι έξυπνος χειρισμός. Μας έχει συνηθίσει σε πιο έξυπνες διαχειρήσεις ο κύριος Κασελάκης. Καταρχήν θέλω να σου πω ότι και ότι πάει σε μειονοτικά χωριά είναι, κατά τη γνώμη μου, μια υπέρβαση του κύριου Κασελάκη. Είναι high risk. Ναι. Να δούμε τι θα πει. Υποθέτω ότι αυτά που θα πει μπορεί να ξενήσουν κάποιους από τους παλαιούς συντρόφους του στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν συνηθίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ να βγαίνουν προς το εθνικό πατριωτικό, να το πω έτσι. Το ότι πάει είναι ένα βήμα. Προσπαθεί ενδεχομένως να κάνει μια κίνηση προς το κέντρο δεξιό. Θυμίζω ότι έχει μιλήσει για τη θρησκεία, θυμίζω ότι έχει πει για την Ιερή Συμμαχία του ΝΑΤΟ. Θυμίζω ότι έχει πει πολλά πράγματα τα οποία έχουν ξενήσει το αριστερό ακροατήριο. Πιθανόν να ξενήσει και αυτό. Γι' αυτό δεν πάει και στη χυμάρα, Γιώργο, γιατί νομίζω ότι θα ήταν μια ακόμα μεγαλύτερη υπέρβαση να πάει στη χυμάρα. Δεν θα του έδινε πόντους όμως αυτό, το να πήγαινε και να συναντούσε και τον ίδιο και να μιλούσε και. Τι είπα να πει, του έδινε πόντους, πιθανόν σε ένα κοινό θα έχανε ίσως ένα άλλο. Ενδεχομένως να το έχουν ζυγίσει. Κάτσε μην πάει και καταθέσει λουλούδια στο στεφάνι του Κατσίφα. Ναι. Κάτσε μην δεις ένα τέτοιο. Αυτό να δω, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λιγάκι. Ναι, η ουσία είναι πάντως ότι κάνει μια κίνηση. Πάντα ο κ. Κασελάκης θέλει να ξεφεύγει από τα όρια του ΣΥΡΙΖΑ. Να δούμε αν θα του βγει. Ακριβώς τι θα πει και πώς θα εξελιχθεί. Πάμε γιατί είχαμε και νέα δημόσια παρέμβαση από τον Έντι Ράμα. Ναι. Ο κ. Ράμα πριν από την αχρίαστη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, επίσκεψή του στην Αθήνα την Δευτέρα, παρενέβη ξανά με μια ανάρτησή του στο Twitter, αν δεν κάνω λάθος, όπου ουσιαστικά είπε, παρενέβη κατά τη γνώμη μου πολιτικά, είπε ότι ουσιαστικά ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ο Μητσοτάκης το είπε σωστά, δεν καταλαβαίνω την αντιπολίτευση, αλλά διευκρίνησε ότι γι' αυτό είναι αντιπολίτευση, επειδή έχει αυτές τις θέσεις
απέναντι στα πράγματα. Είναι ενώ ο Μητσοτάκης γι' αυτό είναι κυβέρνηση. Τώρα καταλαβαίνω. Δεν έχει κόντρα τώρα οράμα με τον Μητσοτάκη. Έχει κόντρα ή με τον Κασελάκη και τον Ανδρουλάκη. Με αυτό έβγαλε πιο πολύ. Στην πραγματικότητα, πάντως η δήλωσή του αυτή, δεν ξέρω ποιον έχει κόντρα ο κ. Ζωράμα. Κατευναστική πάντως, όχι μόνο. Όταν ένα αντιδημοφιλές πρόσωπο στην Ελλάδα σε στηρίζει, δεν είμαι βέβαιο ότι είναι υπέρ σου. Όταν ένα αντιδημοφιλές πρόσωπο στην Ελλάδα είναι απέναντί σου, μπορεί να είναι περισσότερο καλό για σένα. Δηλαδή, με τη δήλωσή του αυτό ο κύριος Ράμα, ο οποίος, ξαναλέω, δεν είναι και ο καλύτερος φίλος της χώρας μας, νομίζω ότι ρίχνει νερό στο μήλο του κύριου Βελόπουλου και του κύριου Νατσιού, αν δεν εμένα. Λες, ναι. Όταν λέει ότι όταν επιτίθεται στην αντιπολίτευση. Βρήκε χώρο να μιλήσει. Στηρίζει. Νομίζω ότι θα είναι στον Πειραιά, δεν θα είναι. Καταλαβαίνω. Έχει κλειδώσει αυτό, κλείδωσε. Νομίζω ότι έχει. Θα πάρουμε και την κυρία Τσίλη, κυρία, να τη ρωτήσουμε. Νομίζω ότι εκεί θα είναι. Νομίζω ότι έγινε ένα μπαλάκι, υπήρξε ένα μπαλάκι μεταξύ Γαλατσίου, κέντρου Αθήνας και κατέληξε στον Πειραιά, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό το πράγμα. Ο Μητσοτάκης πάντως είπε ότι είναι μια αχρίαστη επίσκεψη. Προφανώς και είναι αχρίαστη. Προφανώς και η χώρα δεν μπορούσε να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα ενός εκλεγμένου πρωθυπουργού, ασχέτως αν τον συμπαθούμε ή δεν τον συμπαθούμε, αν μας συμπαθεί ή αν δεν μας συμπαθεί, αλλά χαρακτήρισε ότι είναι αχρίαστη και ότι έχουμε προβλήματα. Και ο Μητσοτάκης δεν έκρυψε χθες. Μιλώντας από το θέμα, τα προβλήματα που έχουμε. Υπάρχει ένταση. Να δούμε και θα πει το γράμμα πάντως. Να κλείσουμε και με αυτό, Γιάννη, τη Δευτέρα το μεγάλο ραντεβού Μητσοτάκη Ερντογάν. Σε κλίμα της αρέσκειας. Νομίζω ότι το έχει καταστήσει σαφές ο κ. Μητσοτάκης με μια διπλή παρέμβαση του χθες, μια ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας και μια στην συνέντευξή του στο πρώτο θέμα. Είπε ότι έχει εκφράσει και θα εκφράσει τη σκιά του για τα όσα κάνει το τελευταίο διάστημα ο πρόεδρος, ο Σουλτάνος Ερντογάν. Νομίζω θα είναι μια συνάντηση η οποία όλες τις πλευρές κρατούν μικρό καλάθι, και η Αθήνα και η Άγκυρα. Θα γίνει μια συνάντηση. Καλό θα είναι το κλίμα, αλλά μην φανταστεί κανένας ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Κάτι άλλο, μέχρι εκεί. Άλλωστε και ο χρόνος που θα μείνει ο κύριος Μητσοτάκης στην Άγκυρα, κάτι λέει. Θα πάει, θα συναντήθει, θα γυρίσει. Μερικές ώρες. Επίσκεψη εξπρέσεις, δεν είναι. Ακριβώς. Ακριβώς. Θα πάει ακριβώς. Και θα φύγει. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο το πρωί. Θα κάνετε γκάλοπ απόψε. Γκάλοπ. Ποιος θα δει Eurovision και ποιος θα δει Ολυμπιακό. Τώρα έχουμε δύο τηλεοράσεις στο σπίτι, τρίτο. Εγώ αυτό τις έλεγα. Ο καθένας θα πάει στο δωμάτιό του. Απόψε θα χωρίζουν ζευγάρια για το ποιος θα δει τη μεγάλη τηλεόραση. Σωστό. Και είναι πρόβλημα με τον ήχο επίσης. Να ξέρετε, έτσι. Γιατί οι δύο σύντροφοι θα θέλουν να δουν δυνατά. Έτσι, υπάρχει ένα είναι απλό το θέμα. Έτσι. Στο καφενείο. Ακριβώς θα το στείλουμε εκεί για να το δουν. Και θα κάτσουμε εμείς μόνοι μας στο σπίτι. Έξω, καταλαβαίνετε. Διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και ερχόμαστε.